Αυτό το μέρος είναι από το 1400. Δηλαδή, εκεί από τον Durbalı Sultan μπαμπά, του 1400 και άγξη του τεκέ. Από ό,τι ξέρω εγώ. Τώρα λέγονται πολλά ότι ήταν εκκλησία παλιότερα, ήταν από εδώ. Πάνω απ' όλα είναι ιερό τόπο. Ο Durbalis είναι μεγάλος Άγιος, δύναμη. Είναι ο Θεός μέσα. Έρχονται και οι χριστιανοί και έκανε ένα λόγο παραπάνω, το υποστηρίξανε. Η φέτος δεν ήρθε γιατί τα Πάσχα, επίσης μαζί το Πάσχα, γιατί κάθε χρόνια γιορτές γίνεται εδώ, πρώτο Μαΐ γιορτές. Οι ντόπιοι εδώ έρχονται και βγάζουν τα παπούτσια και μπαίνουν και κάνουν... Εδώ στην Ελλάδα οι χριστιανοί του λένε Αρχάγγελ Μικαήλ και Γαβρίλ. Η μάμα λέει, πολύ δυνατός. Μόλις βλέπετε τη φωτογραφία, καλά είναι να κάνεις συνέντευξη, να πες τα γόνατα. Είναι δύναμη στον κόσμο, θαυματουργός. Είναι ηγέτης που δημιούργησε το συγκεκριμένο πίστη που λέγεται Μπεκτασισμός. Χατζή Μπεκτάς Βελί. Διάλεξε τα καλύτερα λουλούδια που είχαν οι θρησκείες, καταλαβαίνετε τώρα τα καλύτερα σημεία, και έπιαξε το συγκεκριμένο πίστη που λέγεται Μπεκτασισμός. Όποιος περνάει μέσα σε αυτή την πόρτα, ο πνευματικός που είναι μέσα δεν το λέει. Περίμενε λίγο τι θρησκείς είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος. Γιατί είναι το μέρος του χριστιανισμού. Αγιώργης που λένε. Το συγκεκριμένο Άγιο εδώ που έρχονται ο κόσμος και πρόσχυνα είναι ο Αγιώργης. Ο αγαπημένος Αγιώργης είναι συγκεκριμένο, αγαπιέται παντού. Δεν είναι και αυτός σαν Άγιος. Μιλάμε μέχρι στη Τουρκία, το βρίσκει στα σπίτια τον Άγιο αυτός, τον Αγιώργη. Και εδώ εδώ η Παναγία, ο Χριστούλης, Άγιο Δημήτριος, τα πάντα. Εδώ είναι αγαπημένοι, αυτό το πράγμα δεν έχει ρατσισμό, τεκές. Τεκές σέβεται όλες τις θρησκείες στον κόσμο. Βεβαίως, όταν έρχομαι μαζί, ανάβω και για τους μπαμπάδες και δερβίσους, ανάβω πάντα και για την Παναγία και για τον Αγιώργη. Δηλαδή, είναι ένα μέρος που όλοι πιστεύουν. Ο Θεός είναι για όλους. Σας έχω όλα τα καλά. Γιατί θέλω να πούμε. Εγώ θέλω να σε δω. Οπότε κάτι μου πάει μέσα, με τραβάει.
Όχι να με, δεν με ζόριζε κανείς να έρθω, να κάνω 300 χιλιόμετρα για να κάνω ποιο λόγο. Ο άλλος έρχεται από Αλβανία, ήρθε η καρκίδα και γεννάει πάλι εδώ. 1000 χιλιόμετρα, για αυτή τη μέρα. Επειδή νιώθει, μέσα πρέπει να έρθει. Αυτή η κόρη μου είναι 16-17 χρόνια βαφτισμένη. Ο γιος μου βαφτισμένος, ο άλλος ο γιος μου βαφτισμένος, που λίγη τώρα είναι πάτρα, οι τρεις είναι βαφτισμένοι. Αναγκαστικά πάνε στην εκκλησία, αναγκαστικά. Όχι, δεν μας δόριζε κανείς να βαφτίζομαι. Ούτε τους απαγορεύω να μην πάνε στην εκκλησία. Παρόλο που εγώ είμαι άλλη. Όχι κι εγώ. Πάω στην εκκλησία. Μόνο που δεν μπορώ να μεταλάβω. Δεν πάω στον Δεν πάει να πει Βούδα, δεν πάει να πει Ινδός, δεν πάει να πει Πακιστανός, δεν πάει να πει Αμερικάνος, Εβραίος. Τι με νοιάζει εμένα, τι με νοιάζει. Τώρα μοιράζομαι τίποτα μαζί. Δεν μοιράζομαι. Θα πιούμε ένα ποτήρι. Άρα, γεια φίλε. Εντάξει, έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα μπορεί να είμαι και λάθος. Αλλά έτσι θα ακολουθήσω μέχρι να πεθάνω.